με το βλέμμα, με κάθε τρόπο. Και περιμένουμε πλέον τους υπουργούς, οι οποίοι κακοσέζουν τώρα στην αίθουσα δεξιώσεων του περιοδικού μεγάλου για να αρκεστούν και εκείνοι με τη σειρά τους. Δεν μπορεί να ακούσει κανείς ότι κάτι συζητούν αυτή τη στιγμή ο κ. Παπούλιας και Παπαδήμος. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Μάλιστα, μέχρι να ξεκινήσει, μέχρι να φτάσουν και οι υπουργοί στην αίθουσα της ορκομοσίας, πάμε για λίγο στις συνδέσεις μας έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη Μαρία Σπυράκη. Ιορδάνη, μας ακούς? Μια ανακεφαλαίωση. Βεβαίως. Η νέα κυβέρνηση, χωρίς να υπολογίζουμε τον κύριο Παπαδήμο, έχει 48 άτομα. Και περιμένουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δηλαδή είναι πιο στα οριστή, άρα 49. Και πρέπει να σου πω. Μπορεί να μην είναι υπουργός. Όχι, σαν μέλος λέω. Δεν απαραίτητο να είναι υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να είναι. Ναι, σαν μέλος, όχι, το λέω σαν μέλος, σαν μέλος κυβέρνησης. Τώρα, να επαναλάβουμε και να συνοψίσουμε. Έφυγε ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Μπεγλίτης, ο κύριος Μόσκελος και ο κύριος Αϊδόνης. Η Νέα Δημοκρατία έχει 6 στελέχη και 4 το λαό. Να πούμε, Αντώνη, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τελικά 6 στελέχη και ότι φαίνεται πως το σχήμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν προχώρησε τελικά όπως καταρχήν είχε εμφανιστεί η επιθυμία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου να τοποθετηθεί υφυπουργός ο κ. Παναγιώτης Καράμπελας ο στρατηγός. Αντίθετα, με την ανακοίνωση βλέπουμε ότι ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει αναπληρωτή υπουργό τον κ. Γιάννη Ραγκούση, αναπληρωτή υπουργό τον κ. Γιώργο Γεωργίου, τον πρέσβη Γεωργίου, ο οποίο προέρχεται από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, και τον υφυπουργό Κώστα Σπυλιόπουλο, ο οποίο υπήρχε και στο προηγούμενο σχήμα, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει υφυπουργός της επιλογής του κ. Αβραμόπουλου στο Εθνικής Άμυνας, παρά την αρχική εικόνα που είχε δοθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Μένει λοιπόν το εξής, ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή την ώρα έχει δύο υπουργεία, το Υπουργείο Εξωτερικών υπό τον Σταύρο Δήμα και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπό τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, οι δύο αντιπρόεδροι στα δύο βασικά Υπουργεία Εξωτερικής Πολιτικής, έναν αναπληρωτή υπουργό, τον κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, μέχρι σήμερα διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, και τρεις υφυπουργούς, πρόσωπα που δεν έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα στην πολιτική, παρά τον κύριο Πέτρο Αλιβιζά, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής Κεφαλινίας και παίρνει τον τουρισμό ως υφυπουργός, τόσο ο κύριος Γιάννης Μουρμούρας που πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος που πάει στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δύο στελέχη που προέρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μουρμούρας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καθηγητής μακροοικονομικής. Για την ιστορία, η κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή για το Βατοπέδι ήταν εκείνη που απετέλεσε τον καταλήτη για να επιχειρηματολογήσει το δημόσιο ότι δεν είναι σύνομα τα συμβόλαια της ανταλλαγής. Ο δε κύριος Βαρτζόπουλος είναι γιατρός και είναι επίσης από τη Θεσσαλονίκη, πρόεδρος της ΝΟΔΕ Θεσσαλονίκης, ένα πρόσωπο που βρίσκεται και κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα. Και να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο λαός έχει ένα υπουργείο, τον κύριο Βορύδη, υπουργό υποδομών, και έναν από ό,τι βλέπω έναν αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και δύο υφυπουργούς, τον κύριο Ροντούλη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε το αίτημα που υπήρχε προς τον κύριο Παπαδήμο να γίνει ξεχωριστό Υπουργείο Ναυτιλίας. Και να πούμε εδώ ότι τα υπουργεία που έμειναν άθικτα, που ήταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση, είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπό τον κύριο Ρέπα, με τον κύριο Ρόβλια και τον κύριο Τζοτζάκη. Είναι τα λίγα υπουργεία που έμειναν χωρίς να φύγουν καθόλου. Επίσης, το Υπουργείο Οικονομικών απλώς ενισχύθηκε με τον κύριο Μουρμούρα, υφυπουργό, να δούμε τι αρμοδιότητες θα έχει, γιατί ο κύριος Οικονόμου είχε τα έσοδα, ο κύριος Αχινίδης στις δαπάνες, υπό τον κύριο Βενιζέλο. Επίσης, το Εξωτερικών άλλαξε, το Άμυνας άλλαξε, το Ανταγωνιστικότητας παρέμεινε ως έχει και ενισχύθηκε με τον κύριο Γεωργιάδη στην Ναυτιλία. Το Κλιματικής Αλλαγής παρέμεινε το ίδιο με τον κύριο Παπακοσταντίνου. Τον κύριο Ζανή. Ναι, ναι. Πέρα από την απαρίθμιση αυτών των ονομάτων, θέλω να σε ρωτήσω λίγο για τις απουσίες από το Υπουργικό Συμβούλιο, τις αποχωρήσεις μάλλον. Ναι. Ο κύριος Λαμπρινίδης, καταλαβαίνουμε, ήταν ένα πρόσωπο του πολύ στενού περιβάλλοντος του κυρίου Παπανδρέου. Δεν ξέρουμε, δεν περπάτησε. Θέλω να σε ρωτήσω αν έχει ακουστεί στο Πασό και από το ρεπορτάζ που κάνει, γιατί απομακρύνθηκε ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Μπεγλίτης, ο κύριος Μόσχαλος και ο κύριος Αϊδόνης. Για τον κύριο Αϊδόνα καταλάβω ότι είναι θέμα ενδεχομένως συσχετισμών. Κάποιος έπρεπε να φύγει, καραμπόλα. Επειδή είναι ήταν ο πιο ασθενής κρίκος, έφυγε. Για τον κύριο Μόσχαλο,
ο κύριος Μόσχαλος, έτσι κι αλλιώς ο Πρωθυπουργός, θα όριζε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα άλλαζε τον Υπουργό Επικρατείας. Είναι αυτό που λέγαμε, ήθελε ο κύριος Παπαδήμος να βάλει και δύο δικά του πρόσωπα μες στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μόσχαλος ήταν Υπουργός Επικρατείας του κυρίου Παπανδρέου. Έτσι κι αλλιώς, όταν άλλαζε η κυβέρνηση, θα αποχωρούσε και ο κύριος Μόσχαλος. Τώρα είναι αυτό, ή είναι επειδή τον τελευταίο καιρό με την ιστορία του δημοψηφίσματος διαφώνησε, πήρε κάποιες αποστάσεις, βρέθηκε πιο κοντά με τις απόψεις των τριών, Λοβέρδου, Διαμαντοπούλου και Ραγκούση, και αυτό ενδεχομένως του στήχησε? Κοίταξε, ενδεχόμενα να είναι και αυτό που λες εσύ. Όμως, στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ο κύριος Μόσχαλος το τελευταίο διάστημα δεν ήταν, θα λέγαμε, πολύ κοντά στον κύριο Παπανδρέου. Όχι μόνο για τις απόψεις του, αλλά γενικότερα, θα σου έλεγα. Έτσι κι αλλιώς θα αποχωρούσε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Παπανδρέου ή ο κύριος Παπαδήμος δεν τον επέλεξε γι' αυτό το λόγο. Ναι. Ο κύριος Μπεγλίτης φαίνεται ότι απομακρύνεται ως συνέπεια αυτής της κίνησης να αλλάξει την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ ο κόσμος σκεγότανε με το θέμα του δημοψηφίσματος, με τις Κάνες κτλ. Μέσα σε ένα βράδυ άλλαξε ευνηδιαστικά και χωρίς να συντρέχει κανένας ουσιαστικός λόγος, άλλαξε όλη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Επικρίθηκε πολύ και φαίνεται ότι υπήρξε βέτο από την αντιπολίτευση για αυτή την μετακίνηση. Δεν μπορεί να παραμείνει. Τώρα ο κύριος Καστανίδης θα σου έλεγε. Εκεί ήθελα να καταλήξω τώρα, στον κύριο Καστανίδη. Ο κύριος Καστανίδης, έτσι κι αλλιώς, το Υπουργείο Εσωτερικών, λέγαμε όλα αυτά τα υπουργεία τα οποία αλλάζανε στις εκλογές, δηλαδή στο εσωτερικό, στο δικαιοσύνης, στο προστασίας του πολίτη, υπήρχε ένα βέτο από την αντιπολίτευση ότι πρέπει να αλλάξουν. Ο κύριος Παπαδήμος ήθελε να βάλει ένα δικό του άνθρωπο, έναν άνθρωπο πολύ στενό συνεργάτη του, και επέλεξε το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, αντί να τοποθετήσει κάποιο στέλεχος από τα δύο κόμματα, τοποθέτησε τον κύριο Γιαννίτση, και έτσι ο κύριος Καστανίδης αποχώρησε. Αυτή είναι μία από τις εξηγήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν. Εγώ δεν την πιστεύω ότι είναι έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Καστανίδης, επειδή ήταν εκ των εμπνευστών αυτής της ιστορίας με το δημοψήφισμα, που λειτουργήσε καταστροφικά για την κυβέρνηση και τον Γιώργο Παπανδρέου προσωπικά, φαίνεται ότι πλήρωσε το αντίτιμο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ίσως είναι να θεωρήθηκε πολύ ότι παρέσυρε τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση σε μια καταστροφική κίνηση, που τις συνέπειες τις παρακολουθούμε τώρα. Αρχίζεται μια κυβέρνηση συμπληρώσω χωρίς τον μέχρι προχθές Πρωθυπουργό. Ναι, Μαρία. Αντώνη, ειδικά για το εσωτερικό, υπήρχε θέμα και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σας θυμίζω. Ναι. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία είχε θέσει αίτημα απομάκρυνσης του Υπουργού Εσωτερικών και για τον ευνόητο λόγο. Μισό λεπτό. Είχε θέσει θέμα απομάκρυνσης για το θέμα του δημοψηφίσματος. Ακριβώς. Υπάρχει θέμα, ο ευνόητος λόγος ήταν το θέμα της διενέργειας των εκλογών. Βεβαίως, ειδικά μετά για το πρόσωπο του κ. Καστανίδη και μετά την επιβάρυνση που εμφανίστηκε στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τον κ. Πετσάλνικο. Όλη αυτή η συζήτηση που έγινε για τους αρχιτέκτονες του δημοψηφίσματος ήταν φυσικό, ένας λόγος παραπάνω, η Νέα Δημοκρατία να επιμείνει στην αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου των Εσωτερικών. Αντιθέτως, όπως είδαμε και το λέγαμε και πριν ως ένα προϊόν ενδιαφέροντος συμβιβασμού, έμειναν στις θέσεις τους οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, παρά το γεγονός ότι στην αρχική περιγραφή των ετοιμάτων. Ενδιαφέρουσα επισήμανση αυτή, ναι. Ναι. Γιατί είχαμε πει ότι όπως συνηθίζεται σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις να μπαίνουν υπηρεσιακοί υπουργοί σε αυτά τα υπουργεία, βλέπουμε ότι μόνο στα δύο μπαίνουν και κάποιοι που μπορεί να θεωρηθούν υπηρεσιακοί. Και κάποιος μπορεί να πει ότι αν ήθελαν να κρατήσουν τον κύριο Καστανίδη στην κυβέρνηση, μπορούσαν να τον πάνε σε ένα άλλο υπουργείο. Πάντως, Ιορδάνη, το σκέφτηκα κι εγώ, αλλά παρακολουθώ, δεν υπάρχουν αλλαγές μετακινήσεις σε επίπεδο υπουργών. Όχι, υπάρχουν μετακινήσεις σε επίπεδο αναπληρωτών και κάτω. Ναι, δηλαδή, επειδή το Υπουργείο έχει αναλάβει μια συγκεκριμένη δράση, ο Υπουργός έχει δρομολογήσει ενδεχομένως κάποιες αποφάσεις. Αν άλλαζε και η κεφαλή του Υπουργείου, θα υπήρχε καθυστέρηση, θα υπήρχαν τριβές. Άλλαζε το πράγμα. Λογική, θέλω να σου πω, με αυτή τη λογική μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και ο κύριος Ραγκούσης έφυγε από το Υπουργείο Υποδομών και πήγε αναπληρωτής υπουργός κάτω από τον κύριο Αβραμόπουλο. Ναι, αυτή είναι ίσως μια χαρακτηριστική περίπτωση που δεν την υπολόγισα. Έχεις ναι, δίκιο. Εδώ υπάρχει η ανάγκη να υπουργοποιηθεί
ένα στέλεχος του λαός, να πάρει ο λαός δηλαδή ένα υπουργείο. Οι πληροφορίες το πρωί έλεγαν ότι ο λαός ήθελε ένα υπουργείο να το στελεχώσει εξ ολοκλήρου, κάτι που δεν έγινε δεκτό. Αλλά ο κύριος Ρακούσης πήγε αναπληρωτής από υπουργός. Ένας στέλεχος πολύ δυνατό δίπλα στον κύριο Παπανδρέου το τελευταίο διάστημα, πριν τον τελευταίο ανασχηματισμό.